Κορίδη. Κύριε Υπουργέ, έχει. Ναι, ναι. Κύριε Βορύδη, θα ήθελα να σας πω πρώτο ότι με απογοητεύσατε, γιατί συνήθως διαβάζετε, ακούτε, αντιμετωπίζετε τα επιχειρήματα. Εχθές στη Βουλή, στην ομιλία μου, κατέθεσα 4 διαγράμματα για την παγκόσμια οικονομία. Τα 2 που ήταν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις δείχνουν ότι στα τελευταία 30 χρόνια έχουμε μια πτωτική τάση σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες και στο θέμα των επενδύσεων και στο θέμα της ανάπτυξης. Και άλλα 2 διαγράμματα για τα τελευταία 10 χρόνια που δείχνουν την απόλυτη στασιμότητα στους μισθούς και στην παραγωγικότητα, στην αύξηση της παραγωγικότητας. Τώρα βεβαίως αυτά τα αποτελέσματα είναι με δικές σας πολιτικές. Στην Αμερική, στην Ευρώπη, στη Βρετανία, νεοφιλελεύθεροι κυβερνούσαν και λέγανε ακριβώς το ίδιο, ότι η μείωση των φόρων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και σε μεγαλύτερες επενδύσεις, και δεν έγινε. Περιμένω να το αναλύσετε αυτό, εκτός άμα και εσείς είσαστε υπέρ του θεωρήματος Σκυλακάκη, το οποίο λέει ότι οι αποτυχημένες πολιτικές σε πλούσιες χώρες, μειώνουμε τους φόρους για να αυξηθεί η ανάπτυξη και επενδύσεις, μπορεί να είναι πετυχημένες και σε λιγότερα πλούσιες χώρες. Έτσι γίνεται ο διάλογος. Δική σας ιδεολογική ηγεμονία υπήρχε στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και αυτά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Το δεύτερο έχει σχέση όχι με τον ρόλο σας ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά ένα δεύτερος ρόλος. Θυμάστε πριν από ένα μήνα, ο κύριος Πετρουλάκης στην Καθημερινή είχε ένα σκίτσο που είσαστε εσείς μπροστά στα μάτια, είναι διαδηλωτές μπροστά. Σας λέτε στους ματατζίδες, ορμήστε, θερίστε και σας ρωτάει ο αρχηγός και εσείς τι είσαστε. Μα είμαι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν είσαστε μόνο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είσαστε και ουσιαστικός Υπουργός Προστασία του Πολίτη. Γιατί εχθές ο κύριος Χρυσοχοίδης προσπάθησε τα πρώτα βήματα να σηματοδοτήσει ότι υπάρχει μια ανησυχία για τα έκτροπα που έχουμε δει. Εγώ δεν άκουσα τίποτα από εσάς γι' αυτό. Προφανώς σας έδωσε ο ελληνικός λαός κάποιες εντολές στα δικαιωματικά, προς τη δεξιά και συντηρητική κατεύθυνση, αλλά δεν σας έδωσε την άδεια να αφαιρέσετε το άσυλο του σπιτιού των ανθρώπων. Ποτέ δεν σας έδωσε ότι μπορεί να μπαίνει η αστυνομία χωρίς ένταλμα και χωρίς την παρουσία του εισαγγελέα. Ούτε σας έδωσε την άδεια η αστυνομία να ξεβρακώνει κοριτσάκια στο δρόμο και αφού δεν δέχονται να πηγαίνουν μέσα στο καφενείο. Δεν νομίζω σας έδωσε τέτοιο άδεια. Αυτός ο αυταρχισμός χρειάζεται μια απάντηση. Γιατί όπως έχει πει ο κύριος Τσίπρας, ότι εμείς θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα, το έχει πει πολλές φορές, δεν μπορώ να πω ότι εσείς μας έχετε ταράξει στον φιλελευθερισμό.